Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αρίσαν αδείξαν, καταβέντσαν σαν Χριστό πνεύμα, ο Άγιον και Διακόν Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και αὶ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ότι εν της του Πατρός μου δίνεμε, και αυτοί ουσινήκαν τον ήμα ο Ελλάδης εν αυτής. Και κατέβη μεταυτόν και ήρθε της Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα την καρδία αυτής. Το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Δώσω Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων κολούμενος και το σοφυλάκο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς, εμπαντή έργο αγαθό καρποφορούντας και αυξανωμένους δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες της Παναχράντου και επαναμόμου Αγίου σου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντων σου των Αγίων. Πισόλα έντι δεσπότα, την Αθήνα και να αφιερωθούμε στο έργο αυτό δεν ήταν ούτε προϊόν λογικής, ούτε θέμα σκοπιμοτήτων. Ήταν απόφαση καρδιάς. Παρηγορήθηκα να σας λίγο όταν διάβασα ότι ο μεγάλος Φρόιντ είπε ότι οι μεγάλες αποφάσεις είναι πάντα αποφάσεις της καρδιάς, όχι της λογικής. Μας είπαν ότι κυνηγάμε το άπιαστο, ότι είμαστε διόρθωτοι ιδεαλιστές, ότι είμαστε ρομαντικοί και ονειροπόλοι. Απαντούμε ναι, είμαστε και περισσότερο μάλιστα. Γιατί αυτά που βλέπετε δεν γίνονται χωρίς ιδέες, χωρίς ρομαντισμό, χωρίς όνειρα. Να μην παρεξηγηθώ όμως, δεν εννοώ ότι μας οφείλεται καμία χάρη. Δηλαδή, κάναμε απλά αυτό που οφείλαμε για τον τόπο μας, για τους νεκρούς μας που κόψαν με τον Δήμο Ιδρώτα στην ιερή αυτή γη, που έκτισαν με τους φόβους τους εργαζόμενοι ανοιχτοί αυτά τα σχολικά κτίρια, και αναγκάστηκαν να διασκορπιστούν, να ξεριζωθούν και να διασκορπιστούν στους πέντε ανέμους, χωρίς να έχουν πράξει κάτι εναντίον ουδενός. Για αυτούς λοιπόν είμαστε εδώ, για να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας και τίποτε περισσότερο. Οι νέοι ύμπροι της δεκαετίας του 60 διακτηνίστηκαν στα πέρατα της γης αναζητώντας καταφύγιο, ασφάλεια και μέλλον. Αλλά δόξα τω Θεώ,
Η Ιβριακή κοινότητα άντεξε περισσότερο από κάθε άλλη κοινότητα. Πάλεψε, απέτησε, καλλιέργησε μέσα από τους δυναμικούς της συλλόγους στην ανερχόμενη γενιά της, άοκνα ενδιαφέρθηκε για την πατροβολική της γη. Και σήμερα μαζί με εσάς, τον Ήβριο Πατριάρχη των Αγώνων και των Αραμάτων, εξασφάλισε την έμπνευση και την εγγύηση για την περαιτέρω συλλογική προσπάθεια της ανασυγκρότησής της στον τόπο που της ανήκει. Στις 28 Σεπτεμβρίου τελέσαμε την εναρκτήρια τελετή του Γυμνασίου Λυκείου και ακούσαμε το πρώτο κουδούνι σε αυτό το κτίριο του Μόχθου και του Κόπου, των προγόνων σας, το οποίο επί δεκαετίες άφωνο και έρημο περίμενε στην είσοδο των αγριδίων της την ώρα της αναγέννησής του. Και ιδού αυτή η ώρα, αυτή η μέρα εξελίσσεται ενώπιόν σας, Παναγιώτατε, διακεκριμένοι παριστάμενοι, φίλοι και παιδιά της Σύμβρου, διευθυντές και δάσκαλοι και μαθητές των αδικημένων εκπαιδευτηρίων της δεκαετίας του 60. Η νέα αυτή εποχή ελπίζουμε να είναι παντοτινή και μέσα από την εκπαίδευση να φωτίζει, να μορφώνει, να καλλιεργεί την πολυπολιτισμικότητα και να ενώνει τις συνειδήσεις όλων για το καλό των παιδιών της Σύμβρου. Των μαθημάτων των σχολείων μας με αισθήματα συγκίνησης, ικανοποίησης και αισιοδοξίας. Συγκίνηση γιατί αξιοθήκαμε να βιώσουμε την αποκατάσταση μιας από τις αδικίες που συντελέστηκαν σε βάρος των Ιβρίων, πολιτών αυτής εδώ της χώρας, μετά από 51 ολόκληρα χρόνια, της απαγόρευσης της ελληνικής εκπαίδευσης και του κλεισίματος των ελληνικών σχολείων. Ικανοποίηση γιατί το όραμα αυτό της επαναλειτουργίας ελληνικών σχολείων στην Ήμβρο δεν συνεπήρε μόνο τους Ιβρίους. Ξεπέρασε τα στενά όρια της ολιγομελούς ελληνοορθόδοξης κοινότητας του μικρού αυτού νησιού, του Αιγαίου, δεν ενθουσίασε μόνο τους αδελφούς μας, τους Ρωμιούς Κωνσταντινούπολης και την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, συγκίνησε και την τουρκική κοινή γνώμη. Έγραφα ότι το μέλλον είναι τα παιδιά μας. Αγαπητοί μαθητές, Γιώργο. Ναι, μην το ρίξω. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή σας είναι μοναδικό. Κάθεστε δίπλα σε έναν από τους πιο άξιους ανθρώπους που έχει βγάλει την πανή της γη και είναι Παναγιώτατος. Είναι δίπλα σας, ο πατριάρχης σας. Μια σταγόνα μεγάλης χαράς μας γεμίζει. Έρχομαι εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίηση για την λειτουργία, για την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου στην Ήμβρο σήμερα κάτω από την ευλογία του Παναγιώτατου Οικουμενικού μας Πατριάρχη και μετά από την άδεια που έδωσαν οι τουρκικές αρχές. Είναι ακόμα ένα βήμα του τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες ενωμένοι με μια ψυχή, ένα στόχο και χωρίς να φίδονται κόπων και χρημάτων. Είτε είναι σύλλογοι και φορείς, είτε είναι άτομα. Απλόχωρο, μεγάλο, γέρατο, μιλωμένο, από όλη τη χώρα, ακράθαρη, πολύβο, αρτιά, μακριά, μακριά τα νύχια τα σκάκια, τα σχολιά χτίσαν. Και τα πρωτοπαράθυρα των τείχων περίσσει ανοίχτα. Να έρχεται ο κύριος διαφοντευτής, να σχήνεται, να φέρεται μειωμένο πίσω το αεροξένοντα στο φεγγάρι, γιομίζοντάς να το ζωντανεύει. Μαϊστράλια και βορνιά και μαλτένι, με τους καλαϊδισμούς και με τους ορμόσους. Και ο δάσκαλος ποιητής και τα βιβλία να είναι σαν καρκίνο. Πόση πιάση και σπουδή, για πού πας καλό παιδί, κίνησες νωρίς και τρεχάτος προχωρείς, στάσου για να διασκεδάσεις με τις ομορφιές της πλάσης. Κόψε τα περβόλια πάλι του χινόπορου τα κάλλη. Να σταθώ, δεν ευκαιρώ, γιατί πάω στο φτερό και που πάω να σου πω, στο σχολείο μου που αγαπώ. Άνοιξε για πρώτη μέρα, βλέπεις τα παιδιά εκεί πέρα. Έχουν μόνο να τους ταιριάξει χωριστά κάθε μια τάξη. Είσαι βλέπω μαθητής, μα στον νόμο τι κρατείς, που με τη ματιά την πρώτη σ' έκαμε και στρατιώτη. Είναι τα αρμαδά μου αυτά, τα ακριβά τα αγαπητά. Το μολύβι μου την πλάκα, το βιβλίο μου στη σάκα. Και έλα να σε αυτό που έκαμε, μεγάλη δόξα.
Γι' αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Και στο σκαλί για να απαντήσει τούτο, πρέπει με το δικαίωμά σου να είσαι πολίτη και στον ιδεών του πόλη. Και δύσκολα στην πόλη εκείνη είναι και σπάνιο να σε πει. Τα βαλίζω για να επικαλείσαι το Θεό και τον πληγίδα το Ιησού. Πρόσεξε το κάπα, να μην χάσει. Είναι το κουράγιο. Και το λάμδα να προσέξει. Είναι η λογική. Το μη είναι τη μάνα. Οι ευχές της πάντα θα σε ακολουθούν μαζί με το μη που περιμένει εκείνη η νιώτη σου. Πάρε το ψή μαζί σου για τη ξενιασιά, αλλά και το όμικρον σου είναι απαραίτητο για να έχει ένα όραμα. Το πι σου το χαρίζω για να χαράξει την πορεία σου και το ρο για να τη πει με ρόδο όσο γίνεται. Και μην ξεχνά ποτέ το σύμμα, το σχολείο σου, γιατί αυτό σου έμαθε μετά αυτά τα τραγούδια τη γνώση. Ήρθε το ύψιλον να σου χαρίζει υγεία και το φι να φωτίζει με φως το σκοτεινά μονοπάτια, ώστε να είναι άφθονα ταχύ για άφθονα χαμόγελα, που να εφραίνει τη ψυχή σου γεμάτη πάντα από μέγα, για τα ωραία και τα μεγάλα. Η γεννημένη και καλοχημένη δίπλα στο κύμα του Αιγαίου, Ήμβρη, αφήνουν τώρα σιγά σιγά τις μεγαλοπόλεις, τις τσιμεντουπόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και γυρίζουν στη ζεστή αγκαλιά του νησιού μας, φέρνοντας μαζί τους και τα παιδιά τους για να μάθουν εδώ γράμματα και πάλι στη μητρική μας γλώσσα. Τώρα υπάρχουν και πάλι οι ερχόμενοι της εορτήν. Απευθύνομαι εγκαρδίως πρώτον στους καθηγητάς μας. Το έργο σας, ευλογημότατη, έχει λειτουργηματικόν χαρακτήρα και αυτό σημαίνει ότι απόλυτον προτεραιότητα έχει η μόρφωση και η πρόοδος των μαθητών. Αυτός είναι άλλωστε ο διαχρονικός ορισμός του δασκάλου, ο οποίος όπως ελέγχει παίρνει τα πάντα, ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό στα σοβαρά, πάντοτε εν σχέση με τους μαθητάς του. Είναι πάρα από το σπίτι μου. Αυτή εδώ. Τι είναι αυτό. Έλα, δεν είναι ένα αποκινητό αυτό, εντάξει. Έλα, το πάνε σε. Δεν έχει ποτέ, κύριε. Βίντεο, ε. Έλα, θα αρχίσω. Έλα, θα αρχίσω. Δεν σου αυτό να πειράζει. Θεοτόκο βοήσομεν και ρε και